Αυτό που βλέπουμε είναι πολλές τριμερείς συναντήσεις που δημιουργούν σίγουρα ένα θετικό κλίμα, αλλά καμία εμπορική συμφωνία. Η εμπορική συμφωνία για την αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου είναι που θα μας δώσει το οικονομικό όφελος, αλλά κυρίως το γεωστρατηγικό όφελος. Πρώτον, όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες, θα παρακολουθείτε τις τιμές του φυσικού πλούτου, του φυσικού αερίου. Και συνεπώς είναι απόλυτη συνάρτηση. Οι τιμές του φυσικού αερίου αυτή τη στιγμή είναι ψηλές σε σχέση με τη διαχρονική τιμή. Έχουν διπλασιαστεί κατά ακρίβεια στα 5 χρόνια της διακυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη. Αν δεν δούμε μια συμφωνία εμπορικής εκμετάλλευσης, αυτά είναι στα χαρτιά. Η δική μου θέση είναι ότι το φυσικό αέριο πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τη δημιουργία τερματικού. Να μην βιαστούμε να δεσμεύσουμε τις όποιες ποσότητες διαθέτουμε μέσω αγωγών. Είναι η μη εμπλοκή σε καμία περίπτωση του τουρκικού παράγοντα. Και φυσικά και εμείς διαφωνούμε με τον οποιοδήποτε αγωγό θα περάσει μέσα από την Τουρκία. Δεν είναι μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία που εμπλέκεται και δεν θα θυσιάσω τα συμφέροντα του κυπριακού λαού χάρη απλώς της ικανοποίησης μιας απέτησης ότι πρέπει άμεσα να αξιοποιηθεί ή να διατεθεί ο φυσικός μας πλούτος. Το σημαντικότερο είναι και οι τιμές της αγοράς.